Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο μου. Στο σημερινό βίντεο θα μαγειρέψουμε. Ναι, θα φτιάχνουμε σαλάτα του Καίσαρα και πάμε να δούμε τι θα χρειαστούμε. Θα χρειαστούμε μαρουλάκι, παρμεζάνα τριμμένη, λίγο κοτόπουλο καπνιστό, λίγη σως για σαλάτες, λίγο βαλσάμικο ξύδι, το κόκκινο και κρουτόνς και φυσικά ελαιόλαδο. Ωραία. Πάμε να τη φτιάξουμε. Λοιπόν, αφού έχουμε πλύνει καλά το μαρούλι μας, εγώ όπως βλέπετε το έχω κι άλλο κόψει με το ψαλίδι μου, το έχω στραγγίξει. Λοιπόν, τώρα θα κόψουμε και το κοτόπουλο μας, όπως βλέπουμε εδώ. Εγώ θα βάλω όλο αυτό, θα το κόψω σε μικρά. Λοιπόν, πάμε να το κόψουμε. Αυτό θα το βγάλουμε εδώ γύρω, δεν το θέλουμε. Όλο, προσεκτικά, λεπτά. Ωραία, βάζουμε αυτά, αφήνουμε αυτά στην άκρη, κόβουμε το κοτόπουλο μας, γιατί θα κάνουμε μικρά κυβάκια, δεν θέλουμε πολύ μεγάλα σε αυτή τη συνταγή, τουλάχιστον έτσι όπως τα τρώμε εμείς εδώ, αυτή τη σαλάτα. Λοιπόν, ακόμα πιο μικρά. Κάπως έτσι, για να γλιτώσουμε και χρόνο. Πέτυχε, όπως μπορούμε να δούμε κάπως, ναι. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή θα τα βάλουμε μέσα στο μπολ μας, αφού του πάρουμε αρκετά στο χέρι. Αυτό θα το βάλουμε λίγο στην άκρη και θα φέρουμε τον μπολ εδώ, ελπίζω να φαίνεται στην κάμερα, και κόβουμε. Τελειώσουμε και πιο γρήγορα, το κόβουμε έτσι. Το ξαναλέω, θέλουμε μικρά κυβάκια. Και αυτή να πω ότι είναι μια εντελώς δικιά μου συνταγή, δεν την έχω δει κάπου αυτή τη συνταγή, πουθενά. Λοιπόν, Τώρα θα πάρω ένα κουτάλι. Ανακατεύουμε καλά. Τώρα σε αυτή τη φάση θα βάλουμε και τα κουρτών μας. Μισό λεπτάκι να τα ανοίξουμε. Εγώ έχω αυτά. Εντάξει, δεν είναι χορηγία κανένα από αυτά. Απλά ήθελα να μοιραστώ μαζί σας τη συνταγή. Κόβουμε. Ξεχάσαμε και αυτό να βάλουμε μέσα, θα το βάλουμε. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Βάλουμε τα κορτόνι μας. Μπορείτε και αυτά, εκεί. Λοιπόν, μπορώ να βάλω και λίγο παραπάνω. Κανένα πρόβλημα, όλα θα τα φάμε. Λοιπόν, να κόψουμε και αυτό που έμεινε. Κατά λάθος απ' έξω, για να ξεφύγει, αλλά θα του γίνεται χάρη. Λοιπόν, θα βάλουμε τώρα το λαδάκι μας. Δεν το λυπόμαστε το λαδάκι, ελαιόλαδο στην Ελλάδα ζούμε. Θα βάλουμε το λαδάκι, εγώ θα το ανοίξω και θα βάλω περισσότερο. Εκεί. Τα ανακατεύουμε πάλι καλά. Πολύ πολύ καλά. Και ό,τι χρειάζεται προσθέτουμε στην πορεία. Εδώ να πω δεν χρειάζεται να ρίξουμε αλάτι. Εγώ δεν ρίχνω ούτε αλάτι ούτε πιπέρι. Είναι προαιρετικά για μένα. Γιατί αφού θα ρίξουμε την παρμεζάνα δεν χρειάζεται αλάτι. Λοιπόν, τώρα σε αυτή τη φάση θα ρίξουμε τη σόση. Αυτή εδώ. Την κουνήσουμε καλά πρώτα, την κουνάμε, λοιπόν, και την ανοίγουμε. Ούψ, λερωθήκαν τα πάντα, γεμίσαμε από σως. Θα βάλουμε εδώ πολυκή γιατί μας αρέσει, εκεί. Ανακατεύουμε πάλι καλά επίσης τα υλικά μας μέχρι να ομοιογενοποιηθούν. Κι άλλο λίγο εκεί. Και θα βάλουμε, τώρα θα βάλουμε σε αυτή τη φάση, πριν βάλουμε την παρμεζάνα, θα βάλουμε το ξύδι βαλσάμικο. Θα βάλουμε, βλέπετε, μία κουταλιά. Θα βάλουμε κι άλλη, μισό λεπτάκι γιατί τελείωσε, να φέρουμε κι άλλο. Λοιπόν, και αφού φέραμε το άλλο το ξύδι, εκεί. Λοιπόν, μισό λεπτάκι γιατί μέχρι να την ανοίξουμε θα μας πάρει ώρα. Βάλαμε την πρώτη κουταλιά και τώρα θα βάλουμε όπα, δύο, εγώ θα βάζω 3 κουταλιές, εσείς βάλετε όσο θέλετε, μπορείτε να προσθέσετε κι άλλο. Φυσικά δοκιμάζετε στο τέλος και θα δούμε και θα δείτε πώς αν σας αρέσει τη γεύση. Ανακατεύουμε καλά πάλι. μέχρι τα υλικά μας να πάνε παντού σε όλη τη σαλάτα μας. Αυτό θέλουμε. Και σε αυτή τη φάση θα βάλουμε την παρμεζάνα μας. Βάζουμε λίγη παρμεζάνα. Πάλι ανακατεύουμε. Και ξαναρίχνουμε. Ειδικά αν μας βγει λίγο πιο ξυδάτη και δεν τη θέλουμε, μπορεί να ρίξουμε ή λίγο λαδάκι ή λίγη παρμεζάνα και θα έρθει στα ίσια της η σαλάτα, άμα βγει πολύ ξινή, πολύ όξινη. Και είμαστε έτοιμοι, θα βάλουμε λίγη από πάνω παρμεζάνα και έτοιμη η σαλάτα μας. Και είμαστε τώρα έτοιμοι να δοκιμάσουμε λίγη σαλατίτσα, να δούμε πως έχει βγει. Ένα μικρό κομμάτι. Να δούμε εδώ αυτό. Πραγματικά είναι πολύ νόστιμη, πεντανόστιμη θα έλεγα, τέλεια. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε. Καλή επιτυχία και θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Και μην ξεχάσετε να κάνετε like, να εγγραφείτε στο κανάλι και πατήστε το καμπανάκι. Θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Γεια σας!